Ο Καφτατζόγλιο, εδώ ο Ηλίας Σουσανίδης στην αρχή του αγώνα δέχεται τις φιλοφρονήσεις και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Το Καφτατζόγλιο αρκετός κόσμος, οι δύο ομάδες κάνουν την είσοδό τους στο γήπεδο. Καλαμαριά, όπως είπαμε, ήθελε οπωσδήποτε τους βαθμούς για να μπορεί να ελπίζει. Είχε οπαδούς Καλαμαριά, είχε οπαδούς, ναι. Όχι πολλούς, αλλά είχε εδώ και Ελπέκη σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Δίνει μια αθοδέσμηση στον Ηλία τον Σουσανίδη. Νομίζω ένα από τα πολύ ωραία πλάνα που βλέπουμε στα γήπεδα. Για ένα ποδοσφαιριστή που, όπως είπε και ο Παύλος, αξίζει για το ήθος που έδειξε. Ο Ηρακλής που ξεκινάει λοιπόν δυνατά στην πρώτη του προσπάθεια, στο 8ο λεπτό. Ο Μαρκέζο, ο Ισπανός, κοιτάξτε εδώ, μπαίνει στην περιοχή. Όποιον βρίσκει μπροστά τον περνάει, κάνει το πλασί, μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω καταπληκτικό το γκολ από τον Ισπανό. Όπως είπε και η Άννα, ρίσκαρε με τον Κοβολίδη και τον Γιάννη να ξεκινάνε στην αρχική εντεκάδα, αλλά δικαιώθηκε τελικά ο Ισπανός. Πανηγυρισμοί εδώ στις κερκίδες. Εξωμένος ήταν κιόλας εδώ που τα λέμε. Ναι. Ο Ηρακλής έπαιζε πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Εδώ ξανά το γκολ σε επανάληψη. Καταπληκτικό τελείωμα με το αριστερό. Μαρώνει ο Κωστής για την παλιά την ομάδα. Προσπαθεί να αντιδράσει η ομάδα του Κατσαβάκη με ένα φάουλ για την ομάδα. Ο Μπάρκογλου όμως θα πιάσει την κεφαλιά. Δεν είναι σε καλό σημείο. Δεν θα ανησυχήσει ο τροματοφύλακας του Ηρακλή. Εδώ έχει ήδη στηθεί ένα πανηγύρι. Οι παιδούχοι που επιμένουν προσπαθούν να πετύχουν ένα ακόμα γκολ για να καθαρίσουν το παιχνίδι. Εδώ από αυτό το σουτ που ουσιαστικά δεν είναι και σουτ. Ο Μαρκές εδώ συλλαμβάνεται σε θέση offside, αλλά το replay θα το σχολιάσει αργότερα και ο Παναγιώτης Βαρούχας. Δείχνει εδώ. Τι έγινε. Βλέπετε, σταματάει η φάση στο σφίγμα του διαιτητή. Ο Κατσαβάκης ανησυχεί γιατί βλέπει την ομάδα του πίσω, αλλά τι κάνει. Βάζει τον Ουέλινγκτον στο παιχνίδι πάρα πολύ νωρίς. Βγαίνει ο Σαμουηλίδης. Καλαμαριά προσπαθεί να παίξει όσο μπορεί πιο επιθετικά. Θα φτάσει πολύ κοντά στον κόλλο. Ο Μπάρκο εδώ κάνει τα πάντα, αλλά δεν κάνει αυτό που πρέπει. Να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του τέταρματο φυλακαστού Ηρακλή την μπάλα και τον σταματάει. Εδώ οι οπαδοί του Ηρακλή έχουν βγάλει τις μπλούζες τους, είναι γυμνοί στο γήπεδο. Θερμοκρασία κανονική. Μία ακόμα φάση Ηρακλής πάει για γκολ. Θα το σταματήσει πάλι ο επόπτης. Το δέχεται και ο διαιτητής ο κ. Καστανίδης. Εδώ κοιτάξτε τη φάση. Υπάρχει εδώ αρκετό σχολιασμό. Ένα φάουλ πάλι με τον Μπάρκογλου. Πάλι μπάλα φεύγει έξω από τα μακριά από τα δοκάρια. Ο Ηρακλής που επιμένει ψάχνει το δεύτερο γκολ εδώ. Καταπληκτική η απόκρουση του Κελπέκη σε κόρνερ. Γι' αυτό βάλαμε και το replay για να δείτε εδώ στην κεφαλιά αυτή την πολύ ωραία απόκρουση του τερματοφύλακα. Καλαμαριά ελπίζει. Ένα ακόμα σούτ όμως δεν έχει ευτυχή κατάληξη. Μπάλα φεύγει έξω. Εδώ γίνεται ένα τρομερό λάθος από την άμυνα του Ηρακλή. Δεν μπορεί η Καλαμαριά να κάνει ούτε εδώ τον γκολ. Ο Μπάρκογλου αναγυρίζεται σε μοιραίο παίχτη δύο φορές και εδώ θα σταματήσει ο διαιτητής. Εδώ είναι offside, δεν για την offside, σωστά. Και ενώ χάνει τις ευκαιρίες Καλαμαριά για να φτάσει κοντά στο 1-1, όμως του ποδοσφαίρου για μία ακόμα φορά. Κοιτάξτε το Γιάντζη, πέφτει στο έδαφος και με τα κουνάκι δίνει την μπάλα στον Κομβολίδη, ο οποίος τη στέλνει στα δίχτυα και κάνει το 2-0. Ουσιαστικά φαίνεται να τελειώνει εδώ το παιχνίδι. Καταπληκτικό το γκολ από τον Κομβολίδη, αλλά αξίζει να δούμε και πάλι την πάσα του Γιάννη, ο οποίος είναι πεσμένος. Δείτε εδώ και δίνει αυτή η καταπληκτική assist. Τελείωμα από τον Κομβολίδη. 2-0. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τέτοια νέα παιδιά να παίζουν και να δίνουν χρώμα και ταυτότητα. Υπόσχεται ο Ηρακλής πράγματα πραγματικά για του χρόνου και για τις επόμενες σεζόν. Αρκεί να μείνει έτσι. Έτσι. Καλαμαριά προσπαθεί, θα χάσει άλλη μια ευκαιρία πάλι με τον Μπάρκογλου. Ημίχρονο 2-0. Κατσαβάκης όσο μπορεί ανακατεύει την τράπουλα, βάζει και τον Καραμαλή στο γήπεδο. Ο Ηρακλής προσπαθεί εδώ, πάλι σταματιέται παίχτης του σε θέση offside. Δείτε εδώ και το replay. Φοβερά πράγματα βλέπω τα μάτια μας σήμερα. Φοβερά πράγματα. Αυτή δύο βοηθεί. Και στο 49 είμαστε, ωραία η πάσα εδώ. Ο Wellington θα καταφέρει να δώσει την μπάλα στον Μπάρκογλου που έχει χάσει γύρω στα 6 γκολ αν έχω μετρήσει σωστά. Εδώ θα βάλει τον γκολ. Θα μειώσει σε 2-1. Ανησυχούν στον Ηρακλή. Ελπίδες για την Καλαμαριά του Κατσαβάκη. Εδώ χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία με την προσπάθεια του Άρων. Ο Κελπέκης κατάει όρθια την Καλαμαριά ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Και δεύτερη προσπάθεια από το φάουλ του Μαρκέζ. Ο τερματοφύλακας εδώ κάνει και αλλαγές σου. Πεντράθα βάζοντας τον Γιάννη Παπαδόπουλο αντί του Κομβολίδου που κάνει το 2-0. Μια ακόμα προσπάθεια εδώ με τον Άμπονσα να διώχνει την μπάλα με τον Γιάντσι. Βλέπετε εδώ πάει πρώτος πάνω στην μπάλα. Ενώ διαμαρτυρήθηκαν οι αντιπαλοί τους, δεν είχαν δίκιο στη φάση. Εδώ κοιτάξτε την εκπληκτική προσπάθεια που κάνουν οι παίχτες του Ηρακλή. Γυρίζει μπάλα την κατάλληλη στιγμή, αλλά για μία ακόμα φορά ο τερματοφύλακας είναι εκεί και διώχνει σε κόρνερ. Η Καλαμαριά που προσπαθεί, είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο. Γίνονται πολύ μεγάλες ευκαιρίες από τις δύο πλευρές. Ανοιχτό παιχνίδι με μεγάλες φάσεις. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν οι παίκτες της Καλαμαριάς και το καταφέρνουν με τον Ουέλινγκτον που είχε περάσει λίγο πιο πριν στο παιχνίδι. Στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα 2-2. Ελπίδες για τους
και την ομάδα της Καλαμαριάς και να οι φιλαθλήτες εδώ που πανηγυρίζουν. Ισοφαρίζει λοιπόν το παιχνίδι σε 2-2 η ομάδα της Καλαμαριάς με το πολύ ωραίο αυτό πλασέ εδώ του Wellington. Όλη η προσπάθεια ήταν δική του. Και λίγο αργότερα πάλι η Καλαμαριά πάει να κάνει εδώ την ολική ανατροπή. Ο Μπάρκογλου, είπαμε, μοιραίος παίχτης, κάνει αυτό το γκολ. Θα μπορούσε εδώ να βάλει την Καλαμαριά μπροστά στο σκορ, δεν τα κατάφερε. Καλά, πάντως την έχει βοηθήσει και ο Μπάρκογλου την Καλαμαριά. Την έχει βοηθήσει όντως. Όλες οι ευκαιρίες είναι δικές του. Εδώ ξεκινάνε την προσπάθεια οι παίχτες του Ηρακλή. Ο Γιάντζης αρχικά κάνει το σούτ σε όλες τις φάσεις μέσα. Ο Άρων θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει το 3-2 στο 76. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, βάζει τον Ηρακλή μπροστά στο σκορ. Ο Κατσαβάκης πάντως εδώ διαμαρτύρεται για offside στον γκολ του Ηρακλή. Εδώ είναι η παλιά, είναι πολύ ωριακή η φάση. Θα ακούσουμε το σχολιασμό τον Παναγιώτη Βαρούχα αργότερα. Εδώ κοιτάξτε ο Γιάννης έξω την περιοχή. Μπαίνει μέσα. Ο δεξί κάνει και την τρίπλα και την προσποίηση. Στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Και στη συνέχεια ο Άρων θα πετύχει το πρώτο του γκολ. Αλλαγή και αυτός πέρασε στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε αποβολές στους βοηθούς του Κατσαβάκη, στον Μαυρόπουλο και στον Μπατζιαρά. Γιατί διαμαρτυρήθηκαν για την προηγούμενη φάση για τον γκολ. Εδώ και ο Κατσαβάκης τα λέει με τον κύριο Καστανίδη, λέει βέβαια στους συνεργάτες του τελικά περάστε έξω για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ηρακλής παίζει πιο απελευθερωμένα, είναι μπροστά στο σκορ με 3-2. Ο Άρων βγαίνει μπροστά. Κοιτάξτε το σούτ του Γιάννη, πολύ ωραίο πλασέ. Νομίζω ότι πολύ ωραίο τα καλύτερα γκολ που έχουμε δει με το αριστερό. Σερικό φάτσο η μπάλα πήγε στο παραθυράκι, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. 4-2 για την ομάδα του Ηρακλή. Καταπληκτικό γκολ, πανηγυρίζει μαζί με τους φιλάθλους. Ξανά εδώ σε επανάληψη, άλλαξε πόδι. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα, η μπάλα στα δίχτυα στο 83 αυτό το 4-2. Και ήδη οι οπαδοί του Ηρακλή, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ, σε αυτό το σημείο, Πεντρά θα βάζει τον Ηλία Πουσανίδη. 16 χρόνια λαμπρής καριέρας για τον Ηλία Πουσανίδη. Ξεκίνησε από το Χαϊδάρι, πήγε στον Ολυμπιακό, τον Όφη και τον Ηρακλή. Και τελευταίο παιχνίδι ουσιαστικά μπροστά στους οπαδούς. Ίσως να παίξει και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκη. Και εδώ κερασάκι στην τούρτα, τελευταίο γκολ από τον Ισπανό, τον 5-2 στο 89. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ηρακλή. Την πανηγυρίζουν έξαλλα τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο Πεντράθα αλλά και οι οπαδοί του. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Οικονομόπουλο. Χρήστο Κωστή, αν βάλουμε ένα στοίχημα, πόσοι προπονητές από αυτούς που υπάρχουν σήμερα στις ομάδες θα είναι σίγουρα το χρόνο, δεν είναι πάνω από 2-3 100%. Ένας είναι ο Πεντράθα, νομίζω. Σαφώς ο Πεντράθα έχει δώσει άλλο τόνο. Ρίσκαρε πάρα πολύ με τη χρησιμοποίηση των νεαρών παιχτών και πέτυχε απόλυτα. Τον στηρίζουν όλοι στον Ηρακλή. Να πούμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι από αυτούς τους μικρούς παίχτες σε ηλικία δείξανε οι πιο πολλοί ότι με προσωπικές ενέργειες διαθέτουν το απαραίτητο θράσος που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ώστε να ανδρωθούν ποδοσφαιρικά και να γίνουν μεγάλοι παίχτες στη συνέχεια. Και πήρε και το ρίσκο, Παύλο, συγγνώμη, και του βγαίνει όχι κατά τύχη μόνο, αλλά και γιατί έχει κάνει τις σωστές επιλογές. Έτσι. Είναι καλά δουλεμένη η ομάδα ο Ηρακλής. Και φαίνεται και τι σημαίνει μια ομάδα να παίζει χωρίς άγχος. Και όταν βρουν αυτοί οι παίχτες χώρο, είναι κίνδυνος θάνατος για τις αντίπαλες άμυνες. Θα απασχολήσουν πολύ και σαν μεταγραφικοί στόχοι της επόμενης περίοδου στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας.